με αφορμή τα σενάρια περί αναστολή τη λειτουργία τη μονάδα του πρώτου σταθμού αναφορά πολεμική αεροπορία από την περιοχή των Λουτρών Αλεξανδρούπολη στη μονάδα του Δηδημοτήχου με μετάθεση όλου του προσωπικού στην ελληνική επικράτεια, ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου με επιστολή του ζητά από τον Υπουργό Εθνική Άμυνα να διαψεύσει την είδηση και να μην γίνει η μεταφορά τη μονάδα. Στο Επιμελητήριο Εύρου με επισκέφθηκε προχθέ μία ομάδα ανθρώπων, η οποία ήταν μεικτή ομάδα, κάποιοι δηλαδή από του ανθρώπου που εργάζονται στην πρώτη μονάδα ελέγχου και προειδοποίηση ραντάρ, λέγεται εδώ στην περιοχή του νομού Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, ότι επίκειται το κλείσιμο τη συγκεκριμένη μονάδα και αν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν είτε στη Λίμνη είτε στη Δημότικο τη άλλε μονάδε. Εν ώψη αυτών των αναγνωσμάτων και την ενημέρωση που είχα από αυτήν την ομάδα ανθρώπων, στείλαμε μία επιστολή προ τον Υπουργό και στον Υφυπουργό, καθώ επίση στου αρχηγού τη αεροπορική αεροπορία, για να μα πούν τι επίκειται με το κλείσιμο τη συγκεκριμένη μονάδα. Περαιτέρω, η λειτουργία τη μονάδα, όπω αναφέρεται στην επιστολή, τροφοδοτεί ανεξάρτητα την τοπική αγορά, είτε μέσω τη τροφοδοσία οργάνων υπηρεσία, είτε μέσω των ανταλλακτικών μέσων και μηχανημάτων, συντήρηση εγκαταστάσεων και άλλα. Κατά συνέπεια, η ετήσια οικονομική απώλεια θα ξεπεράσει το ποσό του 1.550.000 ευρώ. Για μα, ε, η ω περιφέρειά μα, ήδη είναι κατηγεγραμμένο πλέον ότι έχουμε το πιο χαμηλό εισόδημα κατά κεφαλή από τι υπόλοιπε περιφέρειε τη Ελλάδα, ακόμη και τη Ευρώπη. Δεν αντέχουμε να φύγει άλλος κόσμος από εδώ που αφήνει κάποια έσοδα μισθοδοσία στην τοπική οικονομία. Ε, έτσι εκπροσωπώντα όλο το επιχειρήν του νομού Εύρου με την ιδιότητα του Μιλτήριου Εύρου, ε, καταγράψαμε με, μια, με, την ομάδα εδώ τη συνεργάτη του Μιλτήριου Εύρου ότι η απόλυση θα είναι τουλάχιστον σε μισθού περίπου σε 125.000 ευρώ, αλλά οι παράπλευρε απώλειε με τι οικογένειε όλων αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν σε άλλε δουλειέ και πρέπει να μετακομίσουν, σύν και με την μονάδα με τι ανάγκε που καλύπτει, περίπου θα είναι στου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί το νούμερο να μην είναι σημαντικό, αλλά η αποψήλωση των υπηρεσιών γενικότερα από τον νομό Εύρου δίνει ένα στίγμα μη ενδιαφέροντε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και πολιτεία, διότι μιλάμε για την Θράκη, μιλάμε για τον Εύρο και ξέρουμε πολύ καλά ότι μη έχοντα αυτή την παρακολούθηση συγκεκριμένου ραντάρ, δημιουργούμε και άλλα προβλήματα στην γεωστρατηγική σημασία που έχει σήμερα ο Εύρο. Παράλληλο, ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου σχολίασε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργό στην εκπομπή Ενικό. Εάν μιλήσουμε καθαρά από επιχειρηματική πλευρά, αυτό που έχω να κρατήσω εγώ είναι ότι ο Πρωθυπουργό είπε ε, στην κουβέντα του ότι μέσα στο μήνα Μάρτιο θα καταθέσει έξι νομοσχέδια ουσία και μάλιστα θα λέγαμε σταθερότητα τη οικονομία μα. Θα καταθέσει το φορολογικό, θα καταθέσει το ασφαλιστικό, θα καταθέσει το αναπτυξιακό νόμο, θα καταθέσει το ΕΣΠΑ, θα καταθέσει μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά μάλλον περιμένει να πάει να κάνει τη συνάντηση στο Eurogroup στι 6 του μηνό, 7 του μηνό και να έρθει μετά να καταθέσει όλα τα νομοσχέδια. Εμεί θα λέγαμε ότι μακάρι να καταθέσουν τα νομοσχέδια αυτά ε, στη σωστή κατεύθυνση και λογική προς την ανάπτυξη της χώρας, όχι άλλη το λένε, φοροεπιδρομή επάνω στα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτό αν πραγματικά ε, είναι έτσι συντεταγμένο σε σωστή, σε σωστές οριζόντιες εμείς το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε είναι καλώς να έρθουν όλα αυτά τα νομοσχέδια που καιρό τα περιμένουμε. Αρκεί όμως να είναι πάνω σε σωστή κατεύθυνση και να έχουν εισακουστεί όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και παραγωγικοί φορείς για να μην έχουμε άλλα κλεισίματα και άλλε ε, άλλες επιχειρηματίες.